Πάμε Πειραιά. Πάμε Πειραιά, πάμε στην Αλεξάνδρα Μερακλείδη και στον κύριο Μόραλη να τον συναντήσουμε. Βεβαίως, ο Δήμαρχος Πειραιά. Λοιπόν, διότι εκεί συμβαίνει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Μετά 45 χρόνια μετά την εισβολή στην Κύπρο, παρουσιάζονται χαμένα έργα γνωστών ζωγράφων. Εκτίθενται. Ακριβώς. Έλα, Αλεξάνδρα, καλή σου ημέρα. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα, Δήμαρχε. Σας. Βρισκόμαστε στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά για την έκθεση που θα ξεκινήσει από τις 3 Απριλίου μέχρι τις 21 Μαΐου. Για τα έργα, όπως είπατε και εσείς, που έχουν χαθεί. Μαζί μας έχουμε και τον Δήμαρχο. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Ελιοπούλου, κύριε Υποφάντη. Καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία. Πραγματικά βρισκόμαστε στο παλιό ταχυδρομείο στον Πειραιά, στην σημερινή Δημοτική Πινακοθήκη, σε ένα υπέροχο κτίριο. Πραγματικά έχουμε τιμή να φιλοξενήσουμε έργα που για πρώτη φορά θα παρουσιαστούν στο ελληνικό κοινό. Είναι μια ιστορία, θα έλεγα, πολύ σημαντική και εκεί εστιάζεται και στα έργα των καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων είναι και σημαντικοί Έλληνες καλλιτέχνες, Χατζηκυριάκος Γκίκας, Μόραλης, Κόντογλου, Τσαρούχης. Αλλά κυρίως σημασία είναι ότι αυτά τα έργα είχαν παραμείνει στην Αμόχωστο το 1974, όταν οι άνθρωποι έφυγαν εσπευμένα λόγω της τουρκικής εισβολής. Και πολλά χρόνια μετά, το 2019, η τουρκοκυπριακή πλευρά ενημέρωσε τον πρόεδρο Αναστασιάδη, τον Κύπριο πρόεδρο Αναστασιάδη, ότι να πάνε σε μια ανταλλαγή, ότι βρέθηκαν πάρα πολλά έργα, 219 τον αριθμό, αν θυμάμαι καλά, διαφόρων καλλιτεχνών Κυπρίων και Ελλήνων στην Αμόχωστη. Στην Αμόχωστο έγινε λοιπόν μια συμφωνία και μια ανταλλαγή μεταξύ του Δήμου της Αμόχωστου. Συμμετείχε και ο Δήμος Αγίας Νάπας με την τουρκοκυπριακή πλευρά. Αυτοί παρέβεσαν τους πίνακες στην κυπριακή πλευρά. Και αντίστοιχα, η κυπριακή πλευρά παρέδωσε κάποια αρχεία του Ρίκου που δείχναν τη δραστηριότητα των Τουρκοκυπρίων πρώτου 1963. Έχουμε λοιπόν τη χαρά, επειδή είμαστε αδελφοποιημένη πόλη με την Αμόχωστο, να φιλοξενούμε για πρώτη φορά στην πινακοθήκη του Δήμου Πειραιά αυτά τα έργα από τις 3 Απριλίου στις 21 Μαΐου. Είναι υπό την αιγίδα και των δύο Προέδρων, και της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας, και αυτό είναι ιδιαίτερα τιμητικό και για την έκθεση και για την πόλη μας και για την πινακοθήκη μας. Θα εγκαινιάσουμε 3 Απριλίου. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η ιστορία αυτή. Αντιλαμβάνεστε, έργα χαμένα για 45 χρόνια μετά από μια εξαιρετική συμφωνία για των δύο πλευρών. Νομίζω ότι προάγουν τον πολιτισμό και τον κυπριακό και τον ελληνικό. Βέβαια. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που θα φιλοξενηθούν στην πόλη μας. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Δήμαρχε. Όπως βλέπετε εδώ, είναι Αμόχωστος Πειραιάς, διαδρομές επισκοπού η ονομασία της έκθεσης. Ναι. Σας ακούω. Να ρωτήσω κάτι. Σε τι κατάσταση είναι τα έργα, γιατί πολλά από αυτά είχαν μείνει είτε πάνω στους τοίχους, φύγαν έτσι όπως είναι, μέσα σπίτια, οικίες, η Αμόχωστος είναι γκρή πόλη, είτε στα υπόγεια. Σε τι κατάσταση είναι, χρειάστηκε συντήρηση, έχουν παρέμβει οι δικοί σας συντηρητές από το Δήμο Πειραιά, για πείτε μας. Όχι, χρειάστηκαν συντηρήσεις από την πλευρά των Κυπρίων. Το Κυπρίων. Θα φιλοξενήσουμε 25 έργα από αυτά, από την συνολική έκθεση, αλλά πράγματι χρειάστηκαν να γίνουν συντηρήσεις. Αντιλαμβάνεστε, 45 χρόνια μετά δεν θα είχε γίνει και η αρτιότερη συντήρηση αυτά τα χρόνια. Όπως σωστά είπατε, οι άνθρωποι έφυγαν εκεί εσπευσμένα λόγω της εισβολής και αυτές είναι είτε ιδιωτικές συλλογές, είτε συλλογές που υπήρχαν στην πινακοθήκη Αμόχωστου πριν την εισβολή. Ξέρετε, η Αμόχωστος έχει και πολλά κοινά σημεία με τον Πειραιά. Πέρα από την αδελφοποίηση, είναι ότι η Αμόχωστος είναι το μεγάλο λιμάνι της Κύπρου. Το εμπόριο, ο πολιτισμός ανθούσε στην Αμόχωστο πριν την εισβολή. Οπότε έχουμε πολλά κοινά. Επαλήψαν οι πίνακες, υπήρχαν κατάλληλοι άνθρωποι ώστε να κάνουν συντηρήσεις. Είναι σε καλή κατάσταση οι πίνακες παντού. Μάλιστα. Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Πραγματικά αξίζει να επισκεφτούμε όλοι. Από τις 3 Απριλίου, έτσι. Και από τις 3 Απριλίου που αρχίζει. Σε ένα εμβληματικό κτίριο, θέλω να σας πω, στο παλιό ταχυδρομείο του Πειραιά. Μια ιστορία, μια πόλη είναι αυτό το ταχυδρομείο, θέλω να σας πω. Μέχρι πότε θα διαρκέσει, κύριε Δήμαρχε, και ποιες θα είναι οι ώρες ανοιχτά για το κοινό? Μέχρι τις 21 Μαΐου. 21 Μαΐου, λοιπόν, από τις 3 Απριλίου. Μέχρι τις 21 Μαΐου. Ναι. Και θα είναι από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Ναι. Οπότε λίγη έκθεση. Πολλές ημέρες, δεν θυμάμαι την ακριβή ώρα, θα την πούμε τώρα στη συνέντευξη τύπου. Ναι, ναι. Λίγη, η έκθεση. 21 Μαΐου. Ανήμερα των εκλογών. Εκλογών δηλαδή. Ανήμερα των εκλογών. Και ανοίγουν οι κάλπες. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε τέτοια πρωτοβουλία που λαμβάνετε από το πρώτο λιμάνι της χώρας μας. Με πολύ μεγάλη χαρά να τη φιλοξενούμε και να την επικοινωνούμε. Αυτός είναι ο ρόλος μας και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.